Λοιπόν, ελάτε να δείτε τώρα τι ωραία κουβέντα θα κάνουμε με τον κύριο Βουδούρη, Νικόλαος Βουδούρης, παιδίατρος, συντονιστής νεογνωλογικού τμήματος Μητέρα. Τι κάνετε, κύριε Βουδούρη? Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ωραίο θέμα έχουμε. Είναι καλοκαίρι, πάμε διακοπές, έχουμε το αυτοκίνητο και πολλές φορές συμβαίνει κάτι μικρό ή μεγαλύτερο και δεν έχουμε στο φαρμακείο τα κατάλληλα πράγματα. Και ακούμε καμιά φορά και άλλους γονείς στη θάλασσα, για παράδειγμα, έχεις αυτό, έχεις εκείνο. Να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τι πρέπει να έχει το φαρμακείο των διακοπών. Γι' αυτό, πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές μας και οι διακοπές για να είναι ευχάριστες, πρέπει να οργανώσουμε με την καθοδήγηση βέβαια του παιδιάτρου μας, του γιατρού μας, με βάση τις ανάγκες μας. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο. Πρώτα απ' όλα, πού τα τοποθετούμε? Σε ένα πρακτικό, μικρό τσαντάκι ισοθερμικό, που το φυλάσσουμε μακριά από ήλιο, σε δροσερό μέρος και μακριά από τα παιδιά, γιατί είναι επικίνδυνο να το ανοίξουν. Εγώ το έχω μέσα στο παπαγκάζ. Και να έχουμε ατυχήματα. Αυτό που έχουμε στο αυτοκίνητο. Θα το πάμε με βάση τι μπορεί να μας συμβεί στις διακοπές και επομένως τι χρειάζεται να έχουμε μαζί μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα. Πυρετός, πόνος. Άρα θα έχουμε ένα θερμόμετρο μαζί μας και για τον πυρετό και το απαυσίπονα να έχουμε αντιπυρετικά παρακεταμόλ ή μπρουφένι. Μετά μπορεί να συμβούν ατυχήματα, τραύματα. Άρα τι πρέπει να έχουμε? Γάζες, βαμπάκι, αποστηρωμένα γάντια για να κάνουμε έναν καθαρισμό, να έχουμε αντισηπτικό, οξυζένα να το καθαρίσει, φυσιολογικό ρο, ένα αντισηπτικό και ένα αυτοκόλλητο οξυζένα για να το καθαρίσει με φυσιολογικό ρο. Δεν είναι τόσο το σούπερ, αλλά ένα αντισηπτικό. Φυσιολογικός ρος κάνει, λέτε. Καθαρίζεις, για να καθαρίσεις. Τέλεια. Μετά είναι αλλεργίες. Από τσιμπήματα, από έκθεση στον γκαζόν, στη θάλασσα, στα φύκια, όλα αυτά, αλλαγή περιβάλλοντος. Αυτό όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ευαισθησία ή δεν χρειάζεται? Όχι, χρειάζεται πάντα να έχουμε. Θα σε τσιμπήσει ένα κρούπι, να έχεις πρώτα απ' όλα ένα έντομο αποθητικό, να μην σε τσιμπήσει. Ναι. Δεύτερον, μια αντισταμινική αλυφή ή ένα αντισταμινικό σιρόπι ή ένα αντισταμινικό χαπάκι, άμα σε τσιμπήσει. Μήπως σου κάνει αντίδραση, μια κορτιζόνουχο αλυφή, ναι. Ακριβώς. Ναι. Μήπως σου κάνει αντίδραση, μια κορτιζόνουχο αλυφή. Και βέβαια οι αλλεργικοί που έχουν υπόστρωμα και ιστορικό θα έχουν την αδρεναλίνη που είναι σε ένεση, σαν στυλώση, είναι που πέφτει αυτόματα. Που είναι πιο σοβαρά τα πράγματα, ναι. Πολύ πιο σοβαρά. Μετά τι άλλο μπορεί να έχουμε? Μπορεί να έχουμε εγκάβματα, είτε από τον ήλιο, είτε από επαφή με διάφορα αντικείμενα ή από τριβή σε μια τσουλήθρα, σε κάτι τα παιδιά στις νεροτσουλήθρες που... Σωστό, μπορεί να γίνει έγκαυμα εκεί. Να γίνει έγκαυμα τριβής. Άρα οπότε να έχει μια αλυφή, έτσι, ναι. Μια ενυδατική, δεν λέμε για σοβαρά εγκάβματα, το πρέπει να πας στο γιατρό σου. Άλλο είναι οι γαστεντερίτιδες, συνηθισμένο. Εμετή διάρειας, άρα έναν ηλεκτρολίτη σε φακελάκι που συντηρείται εύκολα. Να το έχουμε μαζί μας. Άλλο είναι οι επευκίτιδες από τη θάλασσα, για τη βλάστηση. Από τη βλάστηση και όλα αυτά σκόνες, ερεθίζονται τα κάποιο μάτια. Κολλήριο, ένα κολυριάκι. Απλό κολύριο και φυσιολογικός ορός σε πρώτη φάση. Ναι. Επίσης, δερματικές λοιμώξεις. Και εδώ είναι της εποχής τούτης και τούτα τα καλοκαίρια. Έχουμε πολύ σταφυλόκοκο και στρεπτόκοκο. Αυτό γιατί? Γιατί με τα τσιμπήματα τα παιδιά τοξίνονται και μολύνονται. Οπότε μια αντιβιωτική αλυφή και ένα αντισηπτικό. Ναι. Βεβαίως... Αντισηπτικό να το καθαρίσει και μια αντιβιωτική αλυφή μετά να μην επεκταθεί. Ακριβώς. Και να σταματήσει. Ακριβώς. Βεβαίως τα παιδιά που έχουν χρόνια νοσήματα να έχουν μαζί τους, ξέρω εγώ, έχει κάποιος αναπνευστικό, έχει προβλήματα ευρύτερα υγείας, να έχει τα φάρμακα, μην τα ξεχάσει. Και ψάχνει τελευταίες μέρες φαρμακεία και γιατρά υγείας. Το βιβλιάριο υγείας, γρατζουνιόμαστε κάπου, κοβόμαστε κάπου, να ξέρουμε ότι έχει κάνει τον αντιτετανικό του. Το αντιτετανικό το εμβόλιο ή και όλα τα εμβόλια που... Ότι είναι θωρακισμένος. Επίσης, να υπάρχουν ετικέτες πάνω στα φάρμακα. Να ξέρουμε τι βάζουμε. Ακριβώς. Και μια σύριγγα, και μια σύριγγα, γιατί στα παιδιά παίζουν με την ακρίβεια των δόσεων. ML που λέμε. Με τα ML. Ναι. Οπότε να ξέρεις πόσο αντιπυρετικό θα δώσεις. Και με βάση τώρα τα τελευταία δεδομένα, πάντα να έχουμε και ένα self-test ή ένα strep-test. Σωστό και αυτό. Είναι εποχή που έχουμε πολύ στρεπτό. Τηλέφωνο τον γιατρό, πότε τον παίρνουμε? Και τηλέφωνο παίρνουμε τον γιατρό μας. Κοίταξτε, αν έχεις αυτά και έχεις μια στοιχειώδη... Οι μαμάδες τα ξέρουν αυτά. Το 99% το έχεις αντιμετωπίσει. Τώρα το σοβαρό ατύχημα, τη σοβαρή αλλεργία θα πάρεις τον γιατρό, θα απευθυνθείς στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο. Καλό καλοκαίρι, εγώ θα πω.
Με ευχαριστώ υγεία. Πολύ. Με υγεία και αγάπη. Και τα παιδιά μας, όταν περνάνε τα παιδιά μας καλά, περνάμε και εμείς καλά. Έχετε δίκιο, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.